Το lockdown σε ολόκληρη τη χώρα σε συνδυασμό με την υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια που δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και μετά τη λήξη της καραντίνας δίνει πλέον τη χαριστική βολή στην οικονομία του Ρεθύμνου που χαρακτηρίζεται ως φοιτητούπολη. Ήδη από τις 3 Νοεμβρίου που ανακοινώθηκαν τα πρώτα περιοριστικά μέτρα, η μείωση της κίνησης των φοιτητών στην πόλη ήταν αισθητή, ενώ η κατάσταση αναμένεται να χειροτερέψει τις επόμενες εβδομάδες. Βρισκόμαστε στο αίθριο της Πανεπιστημίου Πολης Γάλλου εδώ στο Ρέθυμνο. Ένας χώρος ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν πλημμυρισμένος κυριολεκτικά από φοιτητές. Στην εποχή της πανδημίας όμως, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο κορονοϊός κατάπιε κυριολεκτικά την φυσική παρουσία των φοιτητών στο Ίδρυμα. Οι πρωτοετής φοιτητές, ακριβώς επειδή μετέχουν σε μαθήματα που εγγράφονται παραπάνω από 50 φοιτητές, στην ουσία από την πρώτη μέρα εντάχθηκαν στο σύστημα της τηλεεκπαίδευσης. Η Μαριάνθη από τη Λιβαδιά Βιωτίας που μίλησε στην Κρήτη TV είναι μία από τις πολλές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης που αν και παραμένει στο Ρέθυμνο, εν τούτης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ξενικιάσει το σπίτι στο επόμενο διάστημα και να επιστρέψει στην οικογένειά της. Η πρωτόγνωρη κατάσταση που επικρατεί φέτος έφερε τα πάνω κάτω στον κλάδο των ακινήτων. Η κατάσταση πλέον στο προχώρητο έχει φτάσει. Δυστυχώς δεν ανοίγουν τα πανεπιστήμια. Και το λέω δυστυχώς γιατί είμαστε πάρα πολύ λίγοι φοιτητές και εντάξει, είναι δύσκολο. Έχουν δημιουργήσει μία κατακόρυφη πτώση της ζήτησης και μία μεγάλη αύξηση της προσφοράς. Αυτό από μόνο του δημιουργεί παράλληλα και μία μείωση των ενοικίων. Δεν νομίζω ότι στο Διηναϊκές θα υπάρχει ας πούμε αυτό το πράγμα. Πού πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση? Προφανώς στην υγεία. Στην υγεία. Ένας από τους βασικούς κλάδους στο Ρέθυμνο που επίσης μετρά πληγές είναι και η εστίαση. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το 70% του πελατολογίου των καταστημάτων της παλιάς πόλης είναι φοιτητές αλλά και καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι ότι χειρότερο για μια πόλη φοιτητούπολη όπως είναι το Ρέθυμνο. Πάρα πολλά μαγαζιά στην παλιά πόλη δουλεύουν μόνο με φοιτητές. Πάρα πολλοί συνάδελφοι θα κλείσουν, δεν θα αντέξουν αυτή την αναδουλειά. Τα φόπλακα όμως μπαίνει και στον κλάδο των μεταφορών. Κτέλ και ταξί μετρούν απώλειες χιλιάδων ευρώ από την απουσία των φοιτητών. Η μείωση αντιστοιχεί περίπου στο 90% συγκριτικά με πέρυσι. Μία καθημερινή μέρα περισσινή στα 80 με 100 δρομολόγια στο Πανεπιστήμιο και αυτή τη στιγμή φτάνουμε από 10 μέχρι 15. Εγώ θα έλεγα ένα ποσοστό γύρω στο 50% αντιπροσωπεύει την κίνηση των φοιτητών στη δικιά μας τη δουλειά. Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης ξεπερνούν τις 20.000, εκ των οποίων οι ενεργοί στο Ρέθυμνο εκτιμώνται πάνω από 8.500. Οι πρωτοετής στις σχολές του Ρεθύμνου φτάνουν περίπου τους 1.600, από τους οποίους μεταβίας το 20% μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου διέμενε στο Ρέθυμνο και κατά βάση στις εστίες του Πανεπιστημίου.